Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, συνταξιούχοι και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, τη συλλογική οργάνωση και τους αγώνες των εργαζόμενων. Τώρα είναι η ώρα να σηκώσουμε το ανάστημά μας και να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Τα όσα προβλέπονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κατέθεσε για δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεπερνούν κάθε προσδοκία των επιχειρηματικών ομίλων. Επιβεβαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η ανάπτυξη για όλους που διατυμπανίζει η Νέα Δημοκρατία είναι ανάπτυξη μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και κόλαση για τους εργαζόμενους. Ξυλώνει κλαδικές συμβάσεις ή στην καλύτερη των περιπτώσεων τις καθιστά μη εφαρμόσιμες σε συνδυασμό με τα προνόμια και τις διευκολύνσεις που δίνει στην εργοδοσία. Ενισχύει τις ενώσεις προσώπων που η σύμβαση που θα υπογράψουν θα υπερισχύει της κλαδικής, προβλέπει την υπερίσχυση τοπικών κλαδικών συμβάσεων έναντι των κλαδικών, με στόχο το περαιτέρω τσάκισμα των μισθών και των δικαιωμάτων μας. Ορίζει συνυπεύθυνους τους εργαζόμενους για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, με αποτέλεσμα τη μη αναγνώριση των ενσύμων. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει ακάθεκτη στο δρόμο που χάραξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεσπίζει το ηλεκτρονικό Μητρώο και την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις γενικές συνελεύσεις, μονιμοποιώντας και επεκτείνοντας την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα σωματεία, καταργώντας τα καταστατικά τους, φακελώνοντας τους εργαζόμενους. Κυβέρνηση και εργοδοσία θέλουν τα σωματεία στο γύψο. Θέλουν να μας αφοπλίσουν για να λαϊλατούν χωρίς εμπόδια τις ζωές και τα δικαιώματά μας, εξασφαλίζοντας απροσδόκητα την κερδοφορία τους, απρόσκοπτα. Να μην το επιτρέψουμε. Αν τώρα οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ξεσαλώσει έχοντας μετατρέψει τους εργασιακούς χώρους σε κάτεργα, τους μισθούς μας σε φιλοδόρημα, ας αναλογιστούμε τι μας περιμένει αν περάσει αυτός ο σχεδιασμός. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, δυναμώνουμε τα σωματεία μας, δυναμώνουμε τους αγώνες μας. Αυτό φοβούνται, γι' αυτό παίρνουν αυτά τα μέτρα. Ας κάνουμε το φόβο τους πράξη. Έχουμε τη δύναμη οργανωμένα, συλλογικά και αγωνιστικά να τους εμποδίσουμε, να διεκδικήσουμε όσα σήμερα έχουμε ανάγκη και καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να υπερασπιστούμε το μοναδικό όπλο που έχουμε, τα σωματεία μας και τους αγώνες μας. Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας. Όλοι στην απεργία που έχουν αποφασίσει μεγάλα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία σε όλη την Ελλάδα, πρόσφατα σήμερα ανακοινώθηκε και η ΑΔΔΗ, πανδημοσιοπαλληλική λοιπόν, στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, δηλαδή σε μία εβδομάδα. Από σήμερα ξεκινάμε, ενημερώνουμε εργαζόμενους, προσπαθούμε να γίνει όσο πιο μαζική η συμμετοχή μας στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι η μέρα δράσης των σωματείων που έχουν πάρει απόφαση στην Αρκαδία, τα οποία είναι το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων, το Σωματείο Εργαζόμενων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες στα Καταστήματα και ΑΕ Νομού Αρκαδίας και το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Νομών Πελοποννήσου. Καλούμε και τα άλλα σωματεία του νομού να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις, καθώς και το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, που Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Παρασκευή, να αποφασίσει και αυτό την κήρυξη 24 ώρες πανεργατικής απεργίας για τον νομό στις 24 Σεπτέμβρη.